πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα εκατοστήσει, θέλω να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ. Ο Σπύρος, τι δώρο σου πήρε, θέλω να μάθω. Μου πήρε. Εδώ. Το μπλε. Α, το δαχτυλιδάκι μπορεί να υπονοεί και κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι μονόπετρο. Υπονοεί το ότι σε αγαπώ πολύ και σε θέλω στη ζωή μου. Κλείδωσες, θα το πω εισαγωγικά για το Survivor All Star. Όχι, δεν έχω κλειδώσει. Okay. Δεν μου έχει γίνει ούτε πρόταση. Ωραία, και πες εγώ σου λέω ότι γίνεται η πρόταση. Ωραία, μόνο σε σένα, όχι στο Σπύρο. Εγώ το θέλω και ο Σπύρος είναι πάρα πολύ υποστηρικτικό σε ό,τι επιλογές κάνω. Θα μου πει αγάπη μου πήγαινε και εγώ θα σε στηρίζω. Τον Τάνο, εσύ θα ήθελες να τον δεις μέσα στο παιχνίδι, όχι. Να το δώσω ένα παιχνίδι, γιατί σε παίχτη. Ναι, σε παίχτη. Όχι, σαν κάτι άλλο. Το δωράκι σου το έκανε, το καλό δωράκι σου. Ένα δώρο τη άξιζε. Τη αξίζουν πολλά δώρα, τη αξίζουν τα καλύτερα στη ζωή τη. Μου είπε πριν η Βρυσίδα ότι μπορεί να πάει στο survivor μόνη τη χωρίς εσένα. Αν πάει, πώς θα νιώσεις. Θέλω να μάθω τα πάντα. Πόσο δίκαιο θα είναι απέναντι στους συμπαίκτες της, στους υπόλοιπους παίκτες, να είναι η Βρυσίδα στο survivor και να υποστηρίζω εγώ απ' έξω. Το θεωρείς δικαίο? Γιώργο Αγγελόπουλο ή αλλιώς Ντάνο, ο οποίος έχει ακουστεί ότι μπορεί να βρεθεί στο survival All Star. Χαρά μου να γνωρίσουμε το θρύλο. Είχες αποκαλύψει εσύ σε ένα story σου πως είχες δεχτεί πρόταση για το survival, το All Star, σωστά? Η αλήθεια είναι ότι ναι, με θέλουν να είμαι στο survival All Star. Το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να προχωρήσω τη ζωή μου. Πήρα την εμπειρία από το survivor. Θεωρώ ότι για να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι δεν είναι ωραίο να επαναλαμβάνουμε έτσι εμπειρίες. Και θέλω να προχωρήσω τη ζωή μου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άκουσα μία δήλωσή σου που έλεγες για τον Ντάνο ότι θα έπρεπε να είναι παίκτης και όχι να μπει σαν coach. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει λοιπόν μία δήλωση για την οποία από αυτούς που αγαπάνε ουσιαστικά τον Ντάνο έχω δεχτεί αρκετή κριτική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε καμία περίπτωση ποτέ δεν έχω προσβάλει αυτόν τον άνθρωπο, δεν έχω πει κάτι κακό και έχω πει πάρα πολύ απλά ότι είμαι σίγουρος ότι καλό θα ήταν ο Ντάνος άμα μπει στο Survivor, σίγουρα ο κόσμος θα ήθελα να το δει σαν παίχτη. Και εγώ θα ήθελα να το δω σαν παίχτη, έτσι. Και επειδή πάντα έχω δηλώσει ότι θα ήθελα σε περίπτωση που πάω και εγώ σε αυτό το παιχνίδι να ανταγωνίζομαι μόνο με τους καλύτερους, θα χαιρόμουν πολύ να ανταγωνιστώ και με τον Ντάνο. Πες μας, ας πούμε, μια πρόταση που δέχτηκες τηλεοπτική και την απέρριψες, επειδή δεν. Μου έγινε πρόταση για πάλι παιχνίδι reality. Το Love Island. Αλλά το απέρριψα σαν ιδέα, γιατί δεν θεωρώ ότι έχω εγώ να κερδίσω κάτι από αυτό το παιχνίδι ή έχω κάποια θέση εκεί. Ακόμη και στο Survivor δεν μπήκα για το κομμάτι του reality. Μπήκα για τα αγωνίσματα, για την εμπειρία. Υπάρχει κάποιος μέσα, πες στο All Star, μπαίνεις εσύ ή δεν μπαίνεις οτιδήποτε, που θα ήθελες να δεις οπωσδήποτε? Αν ήμουνα κι εγώ μέσα, θα ήθελα τον Ηλία. Αν μη τι άλλο. Δηλαδή, χωρίς Ηλία All Star δεν κάνω. Πάντως οι πληροφορίες μου λένε ότι το ζεύγος θα μπουν και οι δύο μέσα στο Μαρτίκας και θα είναι ένα από τα ζευγάρια που θα δούμε στο All Star. Καλά, αφήστε παιδιά τις πληροφορίες να. Φήμες. Καλά, ρε δημοκρατή, ρεπορτάζ κάνουμε το πρωί μέχρι το βράδυ, ας είναι ότι μεταφέρουμε.